Και γενικότερα τα μέσα ενημέρωσης, αλλά τα μεγάλα κανάλια στην Αθήνα και φυσικά ραδιόφωνα και όλα τα συναφή. Λοιπόν, ο λόγος για τον ο κύριος πάντως που έχω κοντά μου δεν έχει διαμαρτυρηθεί καθόλου, σας το ορκίζομαι, δεν έχει πει απολύτως τίποτα. Έχω κοντά μου σήμερα τον κύριο Δημήτρη Βογιατζή, τον γραμματέα της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής Καβάλας. Κύριε Βογιατζή, γεια σας. Γεια σας και εσάς. Χαίρομαι που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου, κύριε Βογιατζή, γιατί ήθελα να συζητήσω πολύ καιρό μαζί σας, αλλά όχι σε ένα επίπεδο 3 και 4 λεπτών μέσα από ένα ρεπορτάζ για τις δράσεις και για τις ενέργειες της Χρυσής Αυγής, αλλά εκτενέστερα να αναλύσουμε κάποια πράγματα μαζί, να δούμε ποιες είναι οι απόψεις σας γενικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, έτσι όπως έχει δημορφωθεί και λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω όλων αυτών των γεγονότων που έχουμε στην Ελλάδα μας. Στην Ελλάδα μας. Κύριε Βογιατζή, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε πρώτα απ' όλα το βήμα για να προχωρήσω μια ενημέρωση. Θα ήθελα να ενημερώσω και τον κόσμο της Καβάλας, πέρα από τα δρόμενα για όλη την Ελλάδα και για τα τοπικά δρόμενα. Σαφώς και για τα τοπικά. Γιατί συμβαίνουν πολλά στην πόλη μας, τα οποία δεν μας δίνεται συχνά ο λόγος να κάνουμε αναφορά και να σχολιάσουμε ή να λογοκρίνουμε ή να προσπαθήσουμε τέλος πάντων να εκφράσουμε τις δικές μας πολιτικές θέσεις. Από εκεί και πέρα, ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε. Δηλαδή, αυτό τώρα που οφείλετε, γιατί δεν σας επιτρέπουν, γιατί δεν σας αφήνουν, γιατί δεν σας δίνουν τον απαραίτητο χρόνο, πιστεύετε εσείς, για να μπορέσετε να εκφράσετε τις δικές σας απόψεις? Είναι πάρα πολύ απλό. Εδώ και πολύ καιρό, εδώ περίπου και 1 με 2 μήνες, το λέω πάρα πολύ συχνά, βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Εμείς θεωρούμε ότι... Δηλαδή, πιστεύετε ότι άμεσα θα έχουμε εκλογές στην Ελλάδα? Πιστεύουμε ότι πιθανόν τον Οκτώβριο ή το φθινόπωρο το αργότερο θα έχουμε εκλογές. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα τα δει η Τρόικα και οι συνεργάτες του, ο Σαμαράς και το ΣΥΡΙΖΑ, και πώς θα βγάλουν τα ποσοστά όπου θέλουν για να προχωρήσουν σε εκλογές. Γιατί όλο το παιχνίδι παίζεται για τα νούμερα που αυτοί θέλουν. Εμείς λέμε ότι είμαστε σε εκλογές, σε μια προεκλογική περίοδο τέλος πάντων. Γιατί δεν μας παίζουν, γιατί δεν μας παίζουν, γιατί δεν θέλουν να παρουσιάσουμε, να μας αφήσουν να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας, να κερδίσουμε τις καρδιές και τις ψυχές του κόσμου, οι οποίοι περιμένουν να ακούσουν κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο από αυτό που λένε αυτά τα κόμματα της διαβολικής και, και του σάπιου πολιτικού κατεστημένου. Σας ακούμε λοιπόν, ποιες είναι οι θέσεις σας γενικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός? Θέσεις μας, πρώτα απ' όλα, έχουμε θέσεις για πάρα πολλά θέματα. Έχουμε θέσεις για το οικονομικό, έχουμε θέσεις για τη λαθρομετανάστευση. Σαφώς και έχετε. Ποιες είναι οι θέσεις για τα οικονομικά? Συγκεκριμένο. Για τα οικονομικά. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι, ωραία. Γιατί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για τα οικονομικά. Εμείς πιστεύουμε ότι το πρόβλημα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η Ελλάδα είναι να δημιουργήσει μια εθνική ανεξαρτησία. Δηλαδή να γίνει ένα εθνικά κυρίαρχο κράτος και ανεξάρτητο. Για να γίνει αυτό, εμείς θεωρούμε ότι είναι η βάση για να γίνει αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, είναι να γίνει χάραξη των ορίων της ελληνικής ΑΟΣ και επομένως να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τον ορυκτό μας πλούτος και τα ελληνικά πετρέλαια. Αυτό θα είναι δηλαδή πανάκια με την ΑΟΣ? Ναι, γιατί θα σωθούμε. Είναι το πρώτο βήμα, διότι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα χρήματα που θα προκύψουν από την ανάπτυξη αυτών των... Από την εξόριξη, εν πάση περιπτώσει, των υδρογονανθράκων. Είναι το πρώτο βήμα. Δηλαδή, κάνοντας αυτό το βήμα, κατευθείαν αξιοποιούμε ένα μεγάλο ποσό, το οποίο ανέρχεται, άλλοι λένε στα 3, άλλοι λένε στα 2, τουλάχιστον είναι, πιστεύουμε, 1 με 2-3 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αυτό το ποσό. Και χρησιμοποιώντας κάτι παρόμοιο, θα τολμήσω να πω, όπως το νορβηγικό μοντέλο, που έχουν ένα κοινό ταμείο για όλο το κράτος, κάποιο ποσοστό από τα έσοδα των υδρογονανθράκων και του ορυκτού πλούτου θα μπαίνει σε αυτό το ταμείο και από εκεί το κράτος θα έχει πάρα πολλούς πόρους για κοινωνικό έργο. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή το κάνουμε με τα έσοδα που έχουμε από το Κοινοβούλιο, τα λεφτά της κομματικής αποζημίωσης των βουλευτών και
τα χρήματα παίρνει το κόμμα. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Βογιατζή. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, γραμματέα του ΕΠΑΜ και οικονομολόγο. Κύριε Καζάκη, γεια σας. Χαίρετε. Για μία ακόμη φορά, κύριε Καζάκη, έχω την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί σας για θέματα που αφορούν την Ελλάδα. Λοιπόν, ναι. Κύριε Καζάκη, να ξεκινήσω άμεσα τις ερωτήσεις που έχω να κάνω, που δεν είναι αποκλειστικά και μόνο δικές μου, είναι ερωτήματα των πολιτών της Ελλάδος. Να πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ότι με το θέμα του ότι κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, ότι κάποια πρόταση τώρα των Αμερικανών για πεντεκονταετή εξόφληση του χρέους, επιμήκυνση με χαμηλότερο επιτόκιο. Τι έχετε να πείτε εσείς γι' αυτό, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Δεν την ξέρω αυτή την πρόταση, δεν έχω δει συγκεκριμένη μελέτη ή οτιδήποτε. Φοβάμαι ότι είναι από αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, από τα σκουπίδια δηλαδή του διαδικτύου. Δεύτερον, θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι τυχόν ενέργεια τέτοια από μεριάς ΗΠΑ θα την άξει στον αέρα την Ευρωζώνη, γιατί έχει φορτωθεί η Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή πάνω από 240 δισεκατομμύρια του χρέους. Mm-hmm. Πέρα από τα διάφορα σχήματα ή προτάσεις που εμφανίζονται κατά καιρούς, πρόσφατα διάβασα και τον κύριο Γκαλμπρέιθ μια συνέντευξη που έλεγε ότι ζητούσε από την Ευρώπη να περιορίσει ακόμη τα χρέη της Ελλάδας. Mm-hmm. Βέβαια προφανώς ο κύριο Γκαλμπρέιθ δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα της Ελλάδας, διότι θα ήξερε ότι δεν έχουν καν περιοριστεί τα χρέη, το χρέος ανεβαίνει, καλπάζει μάλιστα και σχετικά και απόλυτα. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ιστορικά, εμπειρικά και η επιστήμη η ίδια λέει ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να μειώσεις ένα χρέος χωρίς να φορτωθεί ο οφειλέτης τεράστια ανταλλάγματα σε βάρος του είναι η μονομερής διαγραφή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όλα τα άλλα είναι επιχάρτου σχέδια τα οποία δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα και στον βαθμό που θα εφαρμοστεί κάτι από αυτά θα είναι ολέθριο για τον οφειλέτη, δηλαδή για την Ελλάδα. Με ακούτε, κύριε Καζάκη? Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, δεν ξέρω σε ό,τι αφορά αυτό τώρα το μονομερή διαγραφή, δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό, κύριε Καζάκη. Είναι το μόνο εφικτό γιατί προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Όλα τα άλλα είναι επινοήσεις των δανειστών. Η μονομερής διαγραφή είναι κάτι το οποίο είναι η μόνη πράξη που θεμελιώνεται στο διεθνές δίκαιο και προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Υπάρχει νομολογία σχετική από το 1907 και διεθνείς συμβάσεις πάνω στις οποίες μπορεί να πατήσει η μονομερής διαγραφή. Το όλα τα υπόλοιπα είναι αυθαίρετα και είναι προς όφελος βεβαίως των δανειστών. Και γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, κύριε Καζάκη? Γιατί πολύ απλά οι κυβερνήσεις επέλεξαν από το 2009, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το πρόβλημα πλέον και έφτασε ο κόμπος στο χτένιο, όπως λέει ο κόσμος, mm-hmm. επέλεξαν να προασπιστούν τα συμφέροντα των δανειστών παρά τα συμφέροντα της χώρας και του λαού. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, πιθανή επιστροφή στη δραχμή μετά από όλα αυτά, ποια είναι η δική σας άποψη? Κοιτάξτε, έτσι αλλιώς, το ζήτημα του εθνικού νομίζω το έχει μπει στο τραπέζι. Καταρχήν πρώτα και κύρια από την Ευρωζώνη. Όταν η Ευρωζώνη σου θέτει το δίλημα, εκβιαστικά βεβαίως και με τον τρόπο που σου θέτει, δεν μπορείς παρά να απαντήσεις. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το εθνικό νόμισμα, είτε είχαμε χρέος είτε δεν είχαμε χρέος, πολύ περισσότερο τώρα που έχουμε χρέος και βρισκόμαστε σε διαδικασία ύφεση, είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να έχουμε πολιτική ελευθερία τέτοια ώστε να εφαρμόσουμε εναλλακτικές πολιτικές σε σχέση με το τι εφαρμόζεται από την Ευρωζώνη. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Και αυτό το πράγμα θα έπρεπε ή θα όφυλα να το ξέρουν όλοι, ειδικά τώρα που η ίδια η Ευρωζώνη στο σύνολό της, μαζί με τη Γερμανία, έχει μπει σε διαδικασία ύφεσης. Δηλαδή, έχει αρνητικά πρόσημα στους ρυθμούς της ή είναι σε μηδενικό επίπεδο. Με την ανεργία να καλπάζει, με το δικό της χρέος να καλπάζει, έχει ξεπεράσει το 90% το δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης στο σύνολό του και καλπάζει συνέχεια. Λοιπόν, σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορείς να βρεις διέξοδο παρά μόνο με το εθνικό νόμισμα.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος δηλαδή να χρηματοδοτείς την οικονομία σου χωρίς χρέος. Παρ' όλα αυτά, ποιος θα το δεχτεί αυτό από την Ευρωζώνη, άρα θα πρέπει να βγούμε εκτός Ευρωζώνης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό, κύριε Καζάκη? Νομίζω μόνο οι λαοί. Οι λαοί, αν το, αν το επιβάλλουν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, πώς μπορεί να το κάνει ο λαός, κύριε Καζάκη, αυτό? Να αντιδράσει με τι? Να εκπαιδεύσουμε τους μισθοσημωρείς μας που κυβερνάνε. Ένα πράγμα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να ξεμπερδέψουμε την ιστοσημωρία που μας κυβερνάει. Αυτή η κυβέρνηση που μας κυβερνάει σήμερα κάνει τον ψυχασθενή δολοφόνο με το πριόνι να μοιάζει παιδική χαρά. Ψυχασθενής τουλάχιστον όλοι τους. Είναι ικανοί να δολοφονήσουν ένα ολόκληρο λαό, 10 εκατομμύρια κατοίκους, και μετά να βρουν δικαιολογία γιατί πρέπει να δολοφονηθεί. Τέτοιοι μάχες μας κυβερνάνε. Άρα το πρώτο πράγμα είναι να τους ξεφορτωθούμε. Το δεύτερο είναι να θεμελιώσουμε μία πολιτιακές εγγυήσεις τέτοιες που να επιτρέπει στο λαό να εκφράζεται ελεύθερα και πολιτικά και κοινωνικά βεβαίως και σε όλα τα επίπεδα. Σημαίνει δηλαδή δημοκρατία. Και δημοκρατία στις τωρινές συνθήκες υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να επιτευχθεί. Συντακτική Εθνοσυνέλευση, νέο Σύνταγμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Για να το πούμε πιο καθαρά, ναι. Τέταρτη Συντακτική Εθνοσυνέλευση που θα παράξει το τέταρτο Σύνταγμα. Δημοκρατικό Σύνταγμα της Ελλάδας, που θα είναι βεβαίως και το πιο δημοκρατικό. Αυτό το πράγμα μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε τις πολιτικές συνθήκες εκείνες, ώστε ο λαός πραγματικά να επιβάλλει τις οικονομικές πολιτικές που χρειάζεται για να ανακάμψει και ο ίδιος και η χώρα του. Δεν ξέρω, κύριε Καζάκη, παρόλα αυτά εμείς δεν βλέπουμε να ανακάπτουμε. Μέρα με την μέρα χειροτερεύουν τα πράγματα και δεν ξέρω και τι θα γίνει και από το Σεπτέμβριο και μετά. Απλά θα σας πω, να σας πω κάτι. Το 2013, εγώ το έλεγα πριν, ακόμη και την εποχή που όλοι είχαν χάψει το παραμυθάκι της Τρόικας ότι θα έχουμε ανάκαμψη. Το έλεγα, το 2013 θα είναι χειρότερο από το 2012. Και εγώ σας ξαναλέω, το 2014, εάν το αφήσουμε, θα είναι ακόμη έτσι χειρότερο από το 2013. Ναι. Λοιπόν, που σημαίνει τι, ότι θα πεθάνει κόσμος. Σήμερα κάνει το στο διαδίκτυο, κατά κύριο λόγο στα δημοσιογραφικά του διαδικτύου, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ασχολούνται με τέτοια ψηλοπράγματα, η αυτοκτονία ενός ανθρώπου, ο οποίος ήταν πατέρας απολυμμένο από την ΕΤ, από τα μουσικά σύνολα της ΕΤ, που έφτασε πλέον, ήταν σε αδιέξοδο και με την απόλυση του γιού του έφτασε ακόμη χειρότερη κατάσταση και αυτοκτόνησε. Συγγνώμη, αυτοί που οδηγούν το λαό μας στην αυτοκτονία θα τις καπουλάρουν? Δεν έχουν τουλάχιστον ηθική αυτοργία για την δολοφονία ενός ολόκληρου λαού? Βλέπετε να κινείται κανείς εναντίον τους, κύριε Καζάκη? Κοιτάξτε, αν περιμένουμε να κινηθούν κάποιοι οι οποίοι το μόνο που ζητά, το μόνο που διεκδικούν είναι η ψήφος του λαού για να την αλλάξουν μετά στο κοινοβούλιο και να παίρνουν την κρατική επιχορήγηση και να το παίζουν συμπολίτευση και αντιπολίτευση, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Ή εμείς θα πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Εμείς, λέω, ο απλός κόσμος. Τι μπορεί να κάνει ο απλός κόσμος? Δεν θα πρέπει να υπάρχει πάντα κάποιος να ηγηθεί, κύριε Καζάκη? Κοιτάξτε, πιστεύετε ένας ολόκληρος λαός ότι δεν έχει δυνάμεις να αναδείξει ως που θα ηγηθούν? Αλίμονο, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγει, αν θέλετε, και μιλάνε στο λαό. Προσπαθούν να τον διαφωτίσουν, να τον διαφωτίσουν, να τον αφυπνίσουν και έχουν επιβεβαιωθεί σε ό,τι έχουν πει μέχρι τώρα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Το γεγονός βεβαίως ότι δεν τους βλέπουμε στον κύριο Πρεντέρη δεν σημαίνει δεν υπάρχουν. Αναφέρω το όνομα ενδεικτικά βεβαίως. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, πιστεύετε? Κοιτάξτε, πιστεύετε ότι θα έχουμε εκλογές σύντομα, άμεσα? Κοιτάξτε, αυτό που εγώ έχω την αίσθηση είναι ότι η κυβέρνηση, ο κύριος Σαμαράς, κατ' εντολή βεβαίως των αφεντικών του, θα προσπαθήσει να εξαντλήσει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί από την τετραετία. Γιατί έχει να κλείσει πολλά ζητήματα. Δηλαδή, τι εννοείται ότι έχει να κλείσει πολλά ζητήματα? Δηλαδή, έχει το ζήτημα, για παράδειγμα, που ξαναβγήκε το θέμα σήμερα, του πληστηριασμού της φορής κατοικίας. Αυτό είναι ένα ανοιχτό θέμα. Πιέζει η Τρόικα, πρέπει να το κλείσει αυτή η κυβέρνηση. Να το κλείσει πώς? Απελευθερώνοντας έστω η μεσαλαμοποίηση τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Το φορολογικό νομοσχέδιο που πέρασε μόλις προσφάτως, θα το διαπιστώσουμε το τα καλά του.
με το που θα έρθουν τα πρώτα καθαριστικά. Ναι. Λοιπόν, ναι. Όλα αυτά θα έχουμε μια δραματική επιδείνωση της κατάστασης, ειδικά στην μέσα στην κοινωνία, όπου βεβαίως κανένας είδους χειραγώγηση των στατιστικών δεδομένων δεν θα μπορεί να το κρύψει. Αυτή τη στιγμή μόνο από τις απολύσεις στο δημόσιο τομέα, να ξέρετε, από τα νούμερα που λένε για τις απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων, θα πρέπει να βάζετε ότι για κάθε μία απόλυση στον δημόσιο τομέα απολύονται 4 με 5 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή για κάθε δημόσιο υπάλληλο που απολύεται ή που φεύγει ή που μειώνεται, αν θέλετε, το συνολικό προσωπικό στο δημόσιο τομέα, μία επιχείρηση 4 με 5 εργαζομένων, μικρή δηλαδή επιχείρηση, κλείνει. Αυτά είναι τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής τα τελευταία 4 χρόνια. Μάλιστα. Εκλογές τελικά βλέπετε ή περιμένουμε να γίνουν εκλογές στην Γερμανία πρώτα και... Νομίζω ότι οι εκλογές θα εξαρτηθούν από το πώς θα πάει η κατάσταση στην Ευρωζώνη και το πόσο γρήγορα, με τι ρυθμούς άγριας επιδείνωσης θα έχουμε στην ύφεση στην Ελλάδα. Και φυσικά από τις αντιδράσεις του λαού. Δηλαδή, αν ο λαός, ας πούμε, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα τραβήξει όσο μπορεί. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει δηλαδή να ολοκληρώσει οποιοσδήποτε φινιδιασμός. Ότι θέλει να ολοκληρώσει κάτι που είναι εντολή της Τρόικας, από ό,τι είπατε προηγουμένως. Ναι, βεβαίως, σας είπα. Έρχεται επικαιροποιημένο μνημόνιο. Το είπε στην έκθεσή του σήμερα το Δέλτα Νιτάφ. Το επικαιροποιημένο μνημόνιο θα θέλει να αντιμετωπίσει το δημοσιονομικό άνοιγμα του 15-16. Λοιπόν, και βεβαίως καταλαβαίνετε με τι μέτρα. Με οριζόντιες περικοπές, νέες μειώσεις, πρόσθετα πωλήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό πρέπει να το περάσει αυτή η κυβέρνηση. Δεν μπορεί εύκολα να τα αφήσει να κυλήσει προς τα πίσω. Πολύ δε περισσότερο τώρα μπροστά στις γερμανικές εκλογές. Αυτή τουλάχιστον είναι η εκτίμησή μου. Βεβαίως, εάν επιδεινωθεί η κατάσταση στην κοινωνία δραματικά, προκειμένου να αποφύγουν μια πολύ μεγάλη κοινωνική εξέγερση, ενδεχομένως να κάνουν ένα εκλογικό φνηδιασμό. Αλλά δεν βλέπω να τους βγαίνει. Αυτό που παρατηρώ εγώ σε ολόκληρη την Ελλάδα που γυρίζω είναι το εξής, ότι καταραίουν τα πολιτικά κόμματα του Κοινοβουλίου. Καταραίουν. Μάλιστα. Και αυτό το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Βεβαίως οι δημοσκοπήσεις με τον δικό τους τρόπο για τα συμφέροντα που εκφράζουν κάθε φορά τα πολιτικά. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να κάνουν ένα εκλογικό φινιδιασμό. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι είναι δευτερεύον για μας. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, κάπου διάβασα ότι έρχονται κατασχέσεις σε όλες τις καταθέσεις. Ναι. Αληθέρα. Είναι το κούρεμα. Το κούρεμα των καταθέσεων έχει ήδη προαναγγελθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Έχει ήδη προαναγγελθεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2014. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι η κατάσταση των τραπεζών και συνολικά της οικονομίας δεν θα επιτρέψει ούτε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ούτε στην εδώ κυβέρνηση να κρατήσουν τις καταθέσεις τόσο μακριά. Πιστεύω ότι μάλλον θα το πάνε νωρίτερα. Θα δούμε. Εκτός και αν παρεύει πάλι με τον γνωστό τρόπο η Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα, δηλαδή δίνοντας πρόσθετη ρευστότητα στις τράπεζες. Πάντως οι τράπεζες είναι χρεοκοπημένες και προκειμένου να στηριχτούν θα αργά ή γρήγορα θα πάνε σε κούρεμα καταθέσεων. Αυτό είναι σίγουρο. Το έχει ανακοινώσει άλλωστε το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ότι δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσει τράπεζες αν πρώτα δεν εφαρμοστεί κάποιο σχήμα bail-in, που σημαίνει κούρεμα καταθέσεων επί των κλείστων, τουλάχιστον κατά 8%. Κύριε Καζάκη, όταν υποστηρίζετε ότι η Κύπρος είναι μοντέλο εντός εισαγωγικών για ολόκληρη την Ευρωζώνη, τι εννοείτε? Αυτό το έχουν πει οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι και το έχουν αποφασίσει. Το τελευταίο Eurogroup θεωρεί ότι δεν μπορεί πλέον να προχωρήσει οποιοδήποτε σχήμα χρηματοδότησης κρατών ή τραπεζών εάν πρώτα δεν εφαρμοστεί ένα σχέδιο bail-in, δηλαδή ένα σχέδιο κουρέματος καταθέσεων και επιμερισμού των ζημιών στους μετόχους των μεγάλων τραπεζών. Βεβαίως οι μέτοχοι που θα φορτωθούν το bail-in, το σχήμα αυτό bail-in, δεν είναι βεβαίως ο κύριος Άλλας ή ο κύριος ή μεγαλοτραπεζίτες τέλος πάντων ή τα επενδυτικά funds, τα επενδυτικά κεφάλαια, πρόκειται για τους μικρομετόχους και φυσικά τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου δικαίου
που έχουν φορτωθεί με τραπεζικές μετοχές. Εάν δεν γίνει αυτό το κούρεμα για την Κύπρο μιλάμε και για εμάς φυσικά δεν το συζητάμε, ποιο είναι το αύριο? Είτε με το κούρεμα είτε όχι, εάν δεν τεινάξουμε από πάνω μας το χρέος και το ευρώ, η κατάσταση θα πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν υπάρχει ανάκαμψη. Η άποψή σας σε ό,τι αφορά το ευρώ άλλαξε τα τελευταία χρόνια ή το υποστηρίζετε εδώ και πολύ καιρό? Εγώ ήμουν από εκείνους που υποστήριζα την αποδέσμευση από την ΕΟΚ από τότε που υπήρχε ΕΟΚ. Γιατί έβλεπα τα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας που πήγαν από το κακό στο χειρότερο. Όταν εκτινάχθηκαν και διαλύθηκαν κυριολεκτικά τα ισοζύγια της χώρας λόγω ΕΟΚ στη δεκαετία του 80, άρχισε και τρομακτικός δανεισμός της χώρας για να καλυφθούν τα τεράστια ελλείμματα που δημιουργούσε η συμμετοχή μας στην ΕΟΚ. Ναι. Ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία. Ένας επιπλέον βασικός παράγοντας, θεμελιώδης παράγοντας, είναι ότι εγκαταλείψαμε το δικό μας νόμισμα. Και έτσι η διαχείριση του χρέους πέρασε σε σκληρό ξένο νόμισμα, που βεβαίως όλοι οι οικονομολόγοι γνωρίζουν ότι είναι ισοδυναμή με χρεοκοπία. Πάντως και να επιστρέψουμε σε εθνικό νόμισμα θα πάρει πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον κοινή λογική αυτό λέει. Όχι. Όχι. Η κοινή λογική δεν λέει αυτό. Η κοινή λογική λέει το εξής, ότι αν μου δώσει τα εργαλεία και μου επιτρέψει να δουλέψω, θα ανακάψω γρήγορα. Που είναι πια. Αυτό είναι το εθνικό νόμισμα. Στη συγκεκριμένη το εθνικό περίπτωση... νόμισμα είναι το εργαλείο που μου επιτρέπεις να το έχω στο χέρι μου για να μπορώ να δουλέψω. Γιατί τούτος ο τόπος είναι παραγωγικότατος, ιονή. Δεν χρειάζεται ούτε να πάμε να βρούμε τους υδρογονάνθρακες που έχουμε, δεν έχουμε, δεν ξέρω αν έχουμε. Ναι. Και αυτούς που έχουμε, ούτε τα μεταλλεύματα που έχουμε. Τούτη η γη είναι πλούσια γη. Και μπορούμε να τη δουλέψουμε. Αρκεί να μάθουμε ξανά να δουλεύουμε. Τι εννοείται? Εννοείται αγροτικές δουλειές. Πρώτα και κύρια την αγροτική παραγωγή. Ορίστε. Πρώτα και κύρια το πρωτογενή τομέα. Mm-hmm. Και πάνω στο πρωτογενή τομέα πρέπει να στηριχθεί και ο δευτερογενής και οι παραγωγικές υπηρεσίες που πρέπει να υπάρχουν στην ελληνική οικονομία. Φανταστείτε σε μια ηφίλιο που αυτή τη στιγμή πάσχει από μια τεράστια διατροφική κρίση, πρωτοφανή διατροφική κρίση, μια χώρα σαν τη δική μας που έχει εξαιρετική δυνατότητα οριακής παραγωγικότητας στην αγροτική οικονομία, δηλαδή έχει τρομακτικές δυνατότητες ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας. Τι δυνατότητες έχει μόνο από τη Σκοπιά. Και όμως βρισκόμαστε στη μέγενη του ευρώ και συνθλίβεται κυριολεκτικά ό,τι έχει απομείνει από την αγροτική μας οικονομία. Μία τελευταία ερώτηση. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει, τι πιστεύετε στη συνάντηση Σαμαρά-Ομπάμα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η πρωτοβουλία ο κύριος Σαμαρά να πάει στον Ομπάμα είναι ολοφάνερο, το γράφουν άλλωστε και οι φίλοι της εφημερίδας προς τον κύριο Σαμαρά, είναι για να φανεί ότι παίρνει και την έγκριση από τον πλανητάρχη. Δεν ξέρω εάν δημοσίως η εκδήλωση, πώς το λένε, η συνάντηση αυτή θα παραμείνει σε επίπεδο διπλωματικής ουδετερότητας ή θα υπάρξει κάποια δήλωση, για παράδειγμα, από τον Ομπάμα του στυλ φτάνει πια με τη λιτότητα στην Ελλάδα. Βεβαίως μην νομίζετε ότι ο Ομπάμα ή οι Αμερικανοί νοιάζονται για τη λιτότητα σε βάρος του ελληνικού λαού. Όχι, απλά αναμετρώνται, υπάρχουν αντιφατικά συμφέροντα με τη Γερμανία και κοντράρουν σε αυτό το επίπεδο. Άρα λοιπόν χαλάνε τα σχέδιά τους. Ναι, υπάρχει ένα θέμα το ποιος ελέγχει τι στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρωζώνη. Και οι Αμερικανοί διεκδικούν ζωτικό ρόλο στην Ευρωζώνη συνολικά. Και έτσι χρησιμοποιούν και την Ελλάδα αλλά και τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως και τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη, ώστε να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο στην μεταξέλιξή της. Κύριε Καζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε όμως τώρα εμείς σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε εδώ με τον Δημήτρη Τοπογιατζή, τον γραμματέα της τοπικής οργάνωσης Καβάλας της Χρυσής Αυγής. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Παλαούρο. Καθίστε και απολαύστε γεύματα γεμάτα από γεύσεις, ποιότητα και τιμές ελληνικές.
Ζητήστε οπωσδήποτε το κατάλογο του Μερακλή και ανακαλύψτε μόνοι σας πώς θα έχετε ποικιλία, νοστιμιά αλλά και οικονομία στο τραπέζι σας. Γιατί ο κατάλογος του Μερακλή σας προσφέρει όλες τις γεύσεις στη μισή τιμή. Και βέβαια, πείτε το και στους φίλους σας. Α, και κάτι ακόμα. Μην πληρώσετε αν δεν φύγετε χαμογελώντας. Τιμούμε τον τόπο μας και τα προϊόντα του. Αναδεικνύουμε τις γεύσεις του και τις ομορφιές του. Τον Ευροκόπη στα πόδια σας. Εκλεκτά προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Η μοναδική σε νοστιμιά κίτρινη πατάτα, Άγκρια. Τα πιο βραστερά όσπρια. Τα καλύτερα άλευρα από το Δοξάτο, αλλά και εξαιρετικής ποιότητας λάδια από όλη την Ελλάδα. Ακόμη, χειροποίητα ζυμαρικά από γυναικείους συλλόγους της Δράμας και σπιτικά φύλλα φτιαγμένα σε σάτς. Ποικιλία σε ξηρούς καρπούς και κρασιά. Το Ευροκόπη στα πόδια σας. Προϊόντα πιστοποιημένης γεωγραφικής ένδειξης. Για σας που θέλετε μόνο το καλύτερο. Το Ευροκόπη στα πόδια σας. Γεύσεις από την καρδιά μας. Κάθε μέρα το καΐκι μας ο καπετάν Χρήστος απλώνει τα δίχτυα του. Κάθε μέρα όλη την ψαριά του την φέρνει στο ιχθυοπολείο καπετάν Χρήστος. Φρέσκα ψάρια που μόλις βγήκαν από την θάλασσα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιατί είναι δικιά μας η ψαριά. Ιχθυοπολείο καπετάν Χρήστος. Σαπέων 6 στο Σούγιουλο στην Καβάλα. Απέναντι από το καφενείο Μαύρη Θάλασσα. Ελτά Courier. Πρακτορείο Ελτά Courier Καβάλας, Γιαννούλια Αναστασία. Στην Κουτουριώτου, απέναντι από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ελτά Courier. Οι ταχυμεταφορές που εμπιστεύεστε. Εκπτώσεις Smart. Εδώ μιλάμε για πραγματικές εκπτώσεις. Γυναικεία όλα στη μισή τιμή. Φορέματα από 28 ευρώ, 14 ευρώ. Μπλούζες από 17 ευρώ, 8,5 ευρώ. Σόρτς από 20 ευρώ, 10 ευρώ. Κάπρι από 19 ευρώ, 9,5 ευρώ. Και στα ανδρικά εκπτώσεις έως και 70%. Μπλούζες από 12 ευρώ, 6 ευρώ. Βερμούδες από 27,5 ευρώ, 12 ευρώ. Παντελόνια από 49 ευρώ, 14,90. Πουκάμισα από 39 ευρώ, 14,90. Κοστούμια τώρα όλα 59 ευρώ. Όλα τα επώνυμα αρώματα, τσάντες και αξεσουάρ μείως 40%. Τέτοιες εκπτώσεις μόνο στο Smart. Στο κέντρο της πόλης, απέναντι από τη δημοτική αγορά. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας εδώ με τον κύριο Δημήτρη Βογιατζή, τον γραμματέα της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, Καβάλα. Καβάλα. Ακούσατε λίγο πριν τη συνομιλία που είχαμε τον κύριο Καζάκη. Αν έχετε κάποια εσείς διαφορετική άποψη σε ό,τι αφορά, γιατί λίγο πριν μαζί συζητούσαμε για τους υδρογονάνθρακες και για την ΑΟΣ. Ο κύριος Καζάκης δεν ξέρει, λέει τουλάχιστον, αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα. Μπορούμε όμως να εκμεταλλευτούμε με διάφορους άλλους τρόπους και το κλίμα μας και τα αγροτικά και τα κτηνοτροφικά και οτιδήποτε το πρωτογενή μας, εν πάση περιπτώσει, τομέα. Ναι. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Εμείς από εδώ και πολλά χρόνια, από το 1980 που πρωτοϊδρύθηκε το κίνημα, φωνάζουμε ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα και θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Το πρόβλημα δεν είναι αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι ότι οι κυβερνήσεις που μας κυβερνούσαν αυτά τα χρόνια όλες ήταν ξεπουλημένες και προσκυνούσαν και στον Αμερικάνο και στον Τούρκο που υπάρχει τέλος πάντων γύρω μας, στην περιοχή μας, και φοβόντουσαν να βγάλουν τα σύνορα, τα πετρέλαια. Η μόνη κυβέρνηση που μπόρεσε... Το μόνο καθεστώς που μπόρεσε να βγάλει τα πετρέλαια ήταν το στρατιωτικό καθεστώς της 21η Απριλίου, που έβγαλε τα πετρέλαια εδώ στον πρίνο της Θάσου.
Οπότε πετρέλα υπάρχουν. Αν δεν υπήρχαν, γιατί φοβούνται τόσο πολύ να χαράξουν την ΑΟΣ. Ας χαράξουν την ΑΟΣ και μετά ας το μελετήσουμε. Ούτως ή άλλως μπορεί να δημιουργηθεί και ένα Υπουργείο Εξυπηρέτησης, τέλος πάντων, του ορυκτού πλούτου ή εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, το οποίο θα μπορεί να δίνει άδειες για μελέτη και έρευνα υδρογοναθράκων και να δούμε αν υπάρχουν, μπορούν οι εταιρείες που θα έχουν τις συγκεκριμένες άδειες να τα εκμεταλλευτούν. Αλλά ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από ό,τι γνωρίζω για το Ιόνιο, για νότια της Κρήτης. Οπότε φαντάζομαι ότι υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι είναι χαζές οι ξένες εταιρείες που έχουν τόσα μεγάλα κεφάλαια να τα επενδύσουν χωρίς λόγο. Πάμε στις απόψεις τώρα και στις δράσεις που έχετε κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για τα τοπικά τα ξέρουμε βεβαίως, αλλά παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα να κλείσω λίγο με το θέμα της οικονομίας. Ναι. Αναφέρθηκα στη χάραξη της ΑΟΣ ως το πρώτο βήμα. Είναι το πρώτο βήμα, η άμεση χάραξη της ΑΟΣ είναι ένα πρώτο βήμα. Αλλά ο μεγάλος εθνικός στόχος και ο στόχος που πρέπει να έχουν όλοι οι Έλληνες είναι η αυτάρκεια. Δηλαδή ουσιαστικά να γίνει το κράτος μας, η κοινωνία μας, το έθνος μας αυτάρκη. Δηλαδή να έχουμε τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και όπλα. Αυτά τα τέσσερα πράγματα είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να έχουμε ένα κυρίαρχο κράτος και να μην μπορούμε να φοβούμαστε κανέναν άλλον στην περιοχή μας. Κύριε Βαγιατζή. Από εκεί πέρα, με ρωτήσατε για τα τοπικά δρόμενα. Λοιπόν, προχθές 27 του, Σάββατο 27 Ιουλίου, μας επισκέφτηκε ο συναγωνιστής και βουλευτής Σερών, ο Αρτέμης Ματεόπουλος, στα γραφεία μας, όπως στα γραφεία μας στην Καβάλα, έκανε μια ενημέρωση όσον αφορά τις θέσεις του κινήματος πάνω στα οικονομικά. Mm-hmm. Εντάχει αναφέρθηκε πάνω στα τρία θέματα που μας λέει ο κύριος Τουρνάρας ότι είναι η λύση του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδας, τα οποία και τα τρία αυτά είναι. Το ένα είναι ο τουρισμός, ότι η μεγάλη λύση είναι η βιομηχανία του τουρισμού, ότι μέσω του τουρισμού μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη. Το δεύτερο είναι οι τράπεζες, δηλαδή το τραπεζικό σύστημα. Και το τρίτο είναι το τρίτο θέμα, τώρα δεν το θυμάμαι, το έχω ξεχάσει. Δεν πειράζει. Δεν έχει, θα το συζητήσουμε και κάποια άλλη στιγμή. Παρακαλώ από ο κύριο σκηνοθέτης να καλέσει το τηλέφωνο που του ζήτησα για τον επόμενο συνεντευξιαζόμενο, αν θέλει. Ευχαριστώ. Κύριε Βαγιατζή. Ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα, να πάμε λίγο στα τοπικά μας, στις τοπικές μας δράσεις. Τοπικά, ναι. Ναι. Τι προετοιμάζετε, τι έχετε, τι περιμένετε, τι αναζητάτε, τι ακριβώς θέλετε. Τι αναζητάμε. Το κίνημα δεν είναι κάτι διαφορετικό στην Καβάλα, δεν είναι κάτι διαφορετικό σε όλη την Ελλάδα. Το κίνημα λειτουργεί συντεταγμένα σε όλη την Ελλάδα, έχει κοινούς στόχους και κοινές δράσεις. Πρώτα απ' όλα, το κίνημα έχει δύο παράγοντες, να το πω. Το πρώτο είναι λειτουργούμε κοινοβουλευτικά, δηλαδή συνεχώς ασκούμε κοινοβουλευτικό έλεγχο εντός του Κοινοβουλίου και από ότι τέλος πάντων έχουμε καταθέσει 12 ερωτήσεις στον νομό Καβάλας που αφορούν προβλήματα των εντάχει κατοίκων. Εντάχει μπορείτε να τις αναφέρετε, ναι, φυσικά εντάχει να αναφέρω. Όχι επιγραμματικά. Και έχουμε κάνει ερώτηση όσο αφορά την αναβάθμιση του αγροτικού ιατρείου στην παραλία Φρυνίου για τις εγκαταστάσεις του παλαιού νοσοκομείου που παραμένουν αναξιοποιητές. Έγινε μία ερώτηση για τις απαράδεκτες δηλώσεις του αστυνομικού διευθυντή Καβάλας όσον αφορά την απαγωγή από τον Αλβανό, γιατί είπε, και νομίζω και στο δικό σας δελτίο το δείξατε, ότι τα παιδιά αγαπιούνται. Είναι αλήθεια. Εκτός του προγράμματος επιδότησης 32 κτηνοτρόφοι από το Δήμο Νέστου, για την επισκευή της στέγης του κλειστού κολυμβητήριου Καβάλας, για το πυροσβεστικό πλοίο στο λιμάνι της Καβάλας, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο το ασχολήθηκα και εγώ ο ίδιος προσωπικά, γιατί εδώ και νομίζω 3 μήνες τώρα δεν υπάρχει ακόμα πυροσβεστικό πλοίο, ενώ όλοι λένε ότι κάποια στιγμή θα έρθει, για τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, για τη Χρυσή Αμμουδιά κατατέθηκε προχθές η ερώτηση. Για το ΕΚΑΒ Καβάλας, γιατί δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες του ΕΚΑΒ που χρειάζονται σε ασθενοφόρα. Για το βιολογικό καθαρισμό στην πόλη της Καλλιράχης του Δήμου Καθάσου,
όπου δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός και τα λίμματα πέφτουν στη θάλασσα και φανταστείτε ότι είναι και τουριστική περιοχή, οπότε είναι κατά του τουρισμού μας αυτό. Σαφώς. Και για τα, ότι έχουν γίνει 3.000 αιτήσεις για άτομα με αναπηρία για το επίδομα και την σύνταξη και ασφάλιση κτλ. Και δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό στο Δήμο Καβάλας, στο τοπικό ΙΚΑ τέλος πάντων, για να καλύψει τον έλεγχο όλων αυτών των αιτήσεων. Και επίσης ένα θέμα το οποίο κάναμε και μία πορεία στην πόλη ήταν η διδασκαλία αλβανικών στο Δήμο Καβάλας, το οποίο θεωρούμε ότι είναι ένα σοβαρό θέμα, γιατί δεν μπορούν λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων να ξοδεύονται για τη διδασκαλία Αλβανών. Θα αφήσουμε για λίγο, κύριε Βογιατζή, εσάς και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αθανάσιο Δρούγο, ειδικό αναλυτή, ερευνητή, διαλέκτη. Κύριε Δρούγο, έχετε πάρα πολλές ιδιότητες. Γεια σας. Με ακούτε, κύριε Δρούγο? Δεν είναι στη γραμμή, δεν μπορώ να ακούσω τον κύριο Δρούγο. Να συνεχίσουμε με τον κύριο Βογιατζή, παρακαλώ. Δεν ακούμε τον κύριο Δρούγο, παρακαλώ, αν μπορεί να κάνει κάτι. Λοιπόν, ξανακαλέστε παρακαλώ και θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι τα ποσοστά, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτές τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ναι, έτσι. Βλέπουμε ότι τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής ανεβαίνουν, έχουν ανέβει από πέρυσι. Ναι, είμαστε τουλάχιστον 20% λέμε. Δεν ξέρω τώρα αν είναι 20%, δεν έχει και τόση σημασία. Και είναι όμως μεγάλα τα ποσοστά. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό? Στις απόψεις σας, στις δράσεις σας, στο ότι είστε, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται? Πρώτο απ' όλα οφείλεται στο ότι ο Έλληνας αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι η μόνη λύση και η μόνη διέξοδο από αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε είναι η Χρυσή Αυγή. Γιατί η Χρυσή Αυγή ποτέ δεν ευαγγελίστηκε ότι θα μοιράσει χρήματα ή ότι θα βολέψει τους πάντες εκεί που θέλουν. Εμείς το μόνο που είπαμε είναι ότι θα είμαστε ικανοί να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε αυτόν τον ελληνικό λαό να μπορέσει να βγει από αυτή τη διέξοδο παίρνοντας αυτές τις δύσκολες αποφάσεις. Οπότε ο Έλληνας αρχίζει και συνειδητοποιεί αυτό το πράγμα. Παρακαλώ, χαμηλώστε λίγο το ηχείο. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Κελαϊδή, παρακαλώ, χαμηλώστε λίγο το ηχείο. Ευχαριστώ. Να πάμε, κύριε Βογιατζή, σας έχω διακόψει δύο φορές. Ναι. Ολοκληρώστε, παρακαλώ, για να πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Η Χρυσή Αυγή δεν υπόσχεται ούτε διορισμούς, ούτε βολέματα. Προσπαθεί να περάσει μια καινούργια νοοτροπία στον Έλληνα, ότι η ψήφο του δεν πρέπει να είναι να ανταλλάσσεται με κάτι άλλο. Θα πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες ότι η ψήφος τους έχει αξία και θα πρέπει με αυτή την ψήφο τους να επανακτήσουν, και ψηφίζοντας φυσικά τη Χρυσή Αυγή, να επανακτήσουν τη χαμένη αξιοπρέπεια και εντιμότητα η οποία χρειάζεται να υπάρχει σε αυτό το έθνος για να προχωρήσουμε μπροστά. Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσουμε μπροστά, κύριε Βογιατζή. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, παρακαλώ, τον κύριο Δρούγο. Κύριε Δρούγο, γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε από Αθήνα, πώς είστε? Μια χαρά. Έχετε δροσιά εκεί, πώς είναι? Εν σχέση με χθες, Βίκη μου, κάπως καλύτερα. Εντάξει, νομίζω έχει πέσει αρκετά, έχει και αεράκι. Δροσιστικό. Κύριε Δρούγο, να πω, προηγουμένως το ξαναείπα βέβαια, να ολοκληρώσω το όνομά σας και την ιδιότητά σας, Αθανάσιος Δρούγος, ειδικός αναλυτής και ερευνητής, και πάρα πολλές έχετε ακόμη ιδιότητες, τις οποίες δεν θα τις αναφέρω. Δεν χρειάζεται καθόλου. Κύριε Δρούγο, πάμε κατευθείαν στο θέμα μας, ένα θέμα που έχω μια απορία, την έχω. Πρέπει να μάθω από κάποιον διαφορετικό άνθρωπο που μπορεί και τα ψάχνει πολύ περισσότερο από όσο μπορούμε εμείς οι απλοί δημοσιογράφοι. Αναφέρομαι στην καταδίωξη των Αλβανών. Ναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει σύνδεση, σχέση των Αλβανών με το UCK? Κοιτάξτε, αυτή η ομάδα η οποία δραπέτευσε στις 22 Μαρτίου από τις φυλακές των σοφρονιστικών κατάστημα στα Τρίκαλα, δεν ήταν μια τυχαία απόδραση. Ήταν μια απόδραση η οποία ήταν καλά οργανωμένη και ήταν καταδρομική επιχείρηση, διότι συμμετείχαν και πολλοί άλλοι. Και πέραν αυτού διαπέτευσαν 11 άτομα. Από εκεί και πέρα, 4 από αυτούς εξακολουθούν, παρυπινίτες μιλάμε, δεν μιλάμε για απλούς κρατούμενους. Παρυπινίτες έχουν καταφέρει και έχουν ξεφύγει τελείως. Η αστυνομία δεν ασχολήθηκε τόσο πολύ με αυτούς και ασχολήθηκε με την περίπτωση Κόλλα και Κούπα, τους οποίους για μένα είναι τεράστιο το λάθος της ελληνικής αστυνομίας. Μεγάλα τα τακτικά λάθη τα οποία έκανε.
Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, επί 4 μήνες σχεδόν, να προσπαθεί να εντοπίσει 2 ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή ούτε λίγο ούτε πολύ έχουν προκαλέσει χάος. Με αποτέλεσμα, έχουμε ήδη 2 νεκρούς, την κοπέλα στα Ίσθμια από την εκτροπή της Σφαίρας και τον υπαξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας στο Δίστομο. Με αποτέλεσμα τελικά να περνάνε μέσα από διαδοχικούς νομούς της Πελοποννήσου και της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος και βεβαίως μέχρι την Ήπειρο. Και τελικά να είχαμε πριν από 15 μέρες σχεδόν την περίπτωση του Κόλλα, όπου εντοπίστηκε εκεί στην περιοχή. Αλλά να έχει διαφύγει ο Κούπο, όπως φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι αύριο το μεσημέρι, όπως έχω δώσει και από αναλύσεις μου, αν δεν έχει εντοπιστεί, επειδή δεν ξέρω καλά την ελληνοαλβανική μεθόριο και από αναλύσεις και όχι μόνο, νομίζω ότι θα έχει περάσει μέσα στην Αλβανία. Βέβαια, από εκεί και πέρα στην ερώτημά σας, ούτε λίγο ούτε πολύ, οι συγκεκριμένοι τύποι, κυρίως οι βαρυπινίδες Αλβανοί, έχουν μεγάλες σχέσεις και με τους Αλβανούς στο Κόσοβο και στους Αλβανούς στα Σκόπια, αναφέρουμε στο Τέτοβο, αλλά και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχουν υπολογίσμες αλβανικές κοινότητες. Αναφέρουμε στο Μαυροβούνιο και στην Νότια Σερβία. Κατόπιν τούτου, ξέρω ότι έχουν εκπαιδευτεί μαζί. Δεν είναι τυχαίοι, μπορεί να ήσαν εδώ κάποια χρόνια, να ήσαν από βοσκοί μέχρι κατάσκοποι και να ξέρουν πολύ καλά τα μονοπάτια. Έχουν στρατιωτική εκπαίδευση πολλοί από αυτούς και βεβαίως η ελληνική αστυνομία με τις νυν δυνάμεις δεν μπορεί να κάνει επιχειρήσεις σε μη κατοικημένες περιοχές. Η ελληνική αστυνομία μπορεί να κάνει κάποιες επιχειρήσεις μέσα σε κατοικημένους τόπους. Από εκεί και πέρα σε τέτοιες περιοχές Βίκη, όπου αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από οι ορεινές ως ορεινές, όπου η όριος γραμμή δεν είναι τόσο ξεκάθαρη και μπαίνουν, βγαίνουν αυτοί και τα ξέρουν καλύτερα λόγω ότι μεταφέρουν λαθρομετανάστες και πολλά άλλα παράνομα τα οποία κάνουν. Ως εκ τούτου αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν ήταν επαρκής παρά τα λεφτά που ξοδεύσαμε πάνω από 1.100.000 ευρώ για μια τέτοια επιχείρηση σε εποχές δεινής οικονομικής κρίσης. Άρα καταλήγω λέγοντας, ναι, έχουν εκπαίδευση από κοινού με άνδρες του παράνομου αλβανικού στρατού Κωσόβου, Τετόβου κλπ. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή έχουν και για μένα και ήταν η ζημιά καταφέρει και δείξει ότι μπορούν να επιβιώσουν εντός ας πούμε εχθρικού εδάφους, έστω και αν τους ενισχύουν κάποιοι Αλβανοί, είτε είναι τυχάρπαστοι, είτε είναι βοσκοί, είτε είναι πράκτορες, είτε είναι άνθρωποι των ναρκωτικών ή οτιδήποτε άλλο, καταφέραν και επιβιώσαν και δημιουργήσαν αυτά τα προβλήματα. Θέλει άλλη αντίληψη η ελληνική αστυνομία, μεγαλύτερη εμπλοκή του στρατού, καλύτερες δυνάμεις διαθέσιμες για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και μην ξεχνάμε ότι απαιτείται στη συγκεκριμένη περιοχή να δώσουμε μεγάλη σημασία πέραν των ελληνοτουρκικών, γιατί είναι περιοχή ασύμετρων απειλών που μπορεί να δημιουργήσει άπειρα προβλήματα στην κοινωνική συνοχή της χώρας, η οποία είναι ήδη χτυπημένη από μνημόνια και από πολλά άλλα πράγματα. Ναι. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κρυμμένα όπλα και αν ναι, ποιος ο σκοπός τους? Σίγουρα οι επιχειρήσεις του 1998 και γενικώς ας πούμε, η διάλυση Αλβανίας και του αλβανικού στρατού στην πρώτη εποχή του Μπερίσα. Ασφαλώς αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρετε, επί Χότζα και επί Αλία, η Αλβανία ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ τεράστιο ορμητήριο και συγχρόνως ένα ολόκληρο πλωστάσιο από μόνη της. Ακόμα υπάρχουν ένα σωρό περιοχές οι οποίες είναι, θα λέγει κανείς, σε χαόδη κατάσταση και πολλά όπλα δεν ελέγχονται. Ασφαλώς τότε περάσαν όπλα και προς τα Σκόπια και προς το Κόσοβο. Ένα χρόνο μετά έγιναν και ιστορίες στο Κόσοβο και προς τη χώρα μας. Παράλληλα, εγώ βάζω και το έχω πει και προς τα γενικά επιτελεία, ότι πρέπει να ψαχτεί λίγο το θέμα τι έγινε με κρύπτες όπλων που υπήρχαν από την εποχή του ψυχρού πολέμου. Στο σχέδιο State Behind, αυτό που ονομάστηκε στα ελληνικά κόκκινη προβιά, διότι δεν έχουν βρεθεί όλες εκείνες οι κρύπτες με όπλα τα οποία θα υπήρχαν αν τυχόν η Σοβιετική Ένωση είχε καταφέρει και είχε καταλάβει τα Βαλκάνια ή την Ελλάδα για να γίνει αντίσταση του λαού και του ΝΑΤΟ απέναντι σε αυτό. Αυτά δεν έχουν λυθεί όλα με την έκθεση του αντιστρατήγου Σούνδια το 1993, όπου έκανε την έρευνα για την κόκκινη προβιά. Άρα, επειδή στα ελληνοαλβανικά σύνορα και προς το Τριεθνές απάνω προς τις Πρέσπες υπήρχαν πολλές τέτοιες κρύπτες και επειδή προέρχομαι και από στρατιωτική οικογένεια, ασφαλώς έχω μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα και πληροφορίες, νομίζω ότι πρέπει να ψαχθεί ευρύτερα το θέμα. Άρα, απαντώ στο ερώτημά σου, Βίγιο, ότι ναι, βεβαίως, σαφώς πρέπει να το δούμε ευρύτερα και από τα όσα όπλα μπήκαν το 1998 μέσα στην πατρίδα μας. Αλλά και εκείνον, αυτή τη στιγμή, όλοι αυτοί οι Αλβανοί παρακρατικοί και πολλοί άλλοι, οι οποίοι γυρίζουν εκεί στα σύνορα και ιδιαίτερα στους νομούς που είναι κυρίως το Ιωαννίνο, Θεσπρωτείας και Καστοριάς, θα πρέπει να το δούμε και ευρύτερα, μήπως έχουν βρει και άλλα όπλα τα οποία υπό κάποιες συνθήκες μπορεί να χρησιμοποιηθούν ή να δημιουργήσουν πρόβλημα. Σκέψου, Βίγιο, και με αυτό καταλήγω ότι αν 2 άνθρωποι δημιουργήσαν τέτοιο χάος επί 4 μήνες ουσιαστικά στην ελληνική αστυνομία και στις διοικητικές αρχές, αν γίνει ένα χτύπα ξύλο ενάλλου σενάριο με 50 ουτσεκάδες να έχουν μπει στην Ελλάδα και να δημιουργήσουν τέτοιο χάος, αντιλαμβάνεσαι ας πούμε τι πρόβλημα στην εσωτερική ασφάλεια της χώρας θα έχουμε, άσχετα την εξωτερική ασφάλεια που είναι δεδομένα τα προβλήματα με την Τουρκία και όχι μόνο. Και όχι μόνο ακριβώς, κύριε Δρουγό. Υπάρχει θέμα τελικά με τη φύλαξη των συνόρων μας? Κοιτάξτε, η ελληνοαλβανική μεθόριος από τον όρμο της Φτελιάς, δηλαδή από την περιοχή Σαγιάδα της Εσπρωτείας, πάρω και την Κέρκυρα, γιατί φοβάμαι ότι προσεχώς στην Κέρκυρα με τους Αλβανούς θα έχουμε προβλήματα. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε τώρα με τα Βραχονήσια, με τους Τούρκους, ναι, στην Κάρπαθο, στην Κό ή στην Κάσο ή ξέρω εγώ στα Ίμια και ευρύτερα, μπορεί να τα έχουμε βορείς στις Κέρκυρες με τις Ιαπώνιες νήσους, γιατί οι Αλβανοί κατευθύνονται από τους Τούρκους. Ένα και δεύτερον, αυτή τη στιγμή δεν έχουν συμφωνήσει σε πολλά θέματα για το δίκαιο της θάλασσας. Με εμάς εννοώ.
Κατόπιν τούτου, δεν αποκλείω, επειδή η συχνή περιοχή είναι δύσκολη, μιλάμε ας πούμε για μια 180-190 χιλιόμετρα, ακουμπάει τρεις νομούς από εκεί μέχρι το Τριεθνές της Πρέσπας, σαφώς αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ας πούμε στην προηγούμενη περίπτωση το λάθος της Ελλάδος ήταν ότι καταργήσαμε πάρα πολλά φυλάκια στρατιωτικά. Εκεί τώρα που λογικά θα έπρεπε να ήταν ο Κούπα πριν περάσει στην Αλβανία, υπήρχε στρατιωτικό φυλάκιο, το οποίο ας πούμε προχθές το μαθαίνω ότι έχει καταργηθεί, όπως και άλλο ένα στα 200 μέτρα. Σε αυτά τα χωριά πάνω οι άνθρωποι, συνήθως μεγάλης ηλικίας, είχαν πάνω του το στρατό ή τουλάχιστον τη χωροφυλακή, την οποία επίσης κακώς καταργήσαμε το 1994, να είχαν ας πούμε κάποια προφύλαξη. Όσο δεν υπάρχει αγροφυλακή, ή όσο δεν υπάρχει στρατοχωροφυλακή, πες το και έτσι, ή οτιδήποτε άλλο, τα προβλήματα στα σύνορα είναι πολλά. Δεν έχουμε και χρήματα για να κάνουμε ηλεκτρονικοποίηση της ορίου γραμμής από τη Θεσπρωτεία μέχρι το Τριεθνές της Πρέσπας. Κατόπιν τούτου δεν έχουμε και συνεχή πτήση ελικοπτέρων. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχουμε αισθητήρες στη Μεθόριο. Η πυραμιδοποίηση που έχει γίνει για να ξεχωριστεί η Μεθόριος δεν έχει συνεχιστεί σε μεγάλο βαθμό. Όλα αυτά σαν αποτρεπτικά μέσα δεν τα έχουμε. Άρα προφανώς υπάρχουν προβλήματα στην ασφάλεια της περιοχής και γι' αυτό ήμουν πάντοτε και από το 1999 έλεγα και στα γενικά επιτελεία σε διαλέξεις μου ότι η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας μην την ας πούμε μειώνουμε από πλευράς αξίας. Έχει αξία τη στιγμή που αντιμετωπίζει η χώρα σύμμετρες απειλές οι οποίες προέρχονται μέσα από την περιοχή της Αλβανίας, του Κωσόβου και της δυτικής πλευράς των Σκοπίων. Να αλλάξω θέμα κύριε Δρούγο, να πάω σε άλλο και να ρωτήσω τι περιμένουμε από την επίσκεψη του κυρίου Σαμαρά στην Αμερική. Θα έχει ίσως κάποια σχέση με τα γεωπολιτικά. Κοίταξε Βίκη, εγώ δεν περιμένω τίποτα, διότι αυτή τη στιγμή όταν έχει δεχτεί ο πρόεδρος Ομπάμα 122 ηγέτες μέχρι τώρα και μετά από τόσα που έχουν γίνει δέχεται 123ο ηγέτη ας πούμε του Σαμαρά, νομίζω στην προηγούμενη περίπτωση ότι είναι από τη φύση της υποβαθμισμένη η επίσκεψη. Έπρεπε να γίνει, μην ξεχνάμε ότι η επίσκεψη Αβραμόπουλου που τελειώνει σήμερα υπήρξε δυσαρέσκεια των Αμερικανών ότι μέσα σε 1,5 χρόνο είχαμε 6 υπουργούς άμυνας. Και αυτό δεν είναι καλό για τη χώρα. Δείχνει δηλαδή ότι η χώρα μας δεν είναι σοβαρή, δεν είναι αξιόπιστη. Τέλος πάντων, και για να το πιάσω από εκεί το θέμα, και η επίσκεψη Αβραμόπουλου χθες, νομίζω ο Αβραμόπουλος θεωρητικολογίες ονομάζω αυτές, δεν βγάζει ουσιαστικά τίποτε, διότι μην ξεχνάμε ας πούμε ότι και να πάρουμε κάποιο υλικό από τους Αμερικανούς, μην ξεχνάμε ότι είναι υλικό το οποίο είναι, ας πούμε, ούτε πολύ έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Αναφέρουμε σε ελικόπτερα ή σε ορισμένα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα δεν μπορεί να πάει σε νεότερες τεχνολογίες που κάποιοι γείτονες, κυρίως οι Τούρκοι, έχουν προχωρήσει αρκετά σε ορισμένα προγράμματα. Συνεπώς, ας πούμε, την επίσκεψη Αβραμόπουλου δεν περιμένω πολλά πράγματα, ακόμα και αν γνωστός για τα διπλωματικά του κλειναφήματα ο κ. Αβραμόπουλος πει ότι πετυχαίνουμε κάποια πράγματα. Από εκεί πέρα ο Σαμαράς, νομίζω ούτε πολύ, επειδή στη χώρα μας βλέπω ότι σύντομα θα έχουμε εκλογές και το είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενη συνέντευξη μαζί σου. Βλέπω δηλαδή ότι η χώρα δεν μπορεί να πάει παραπέρα με τέτοια μνημόνια και με τέτοια ρήξη του κοινωνικού μας ιστού. Η εκτίμησή μου είναι αυτή ότι και επιδεδομένου ότι οι Αμερικανοί κοντράουν τους Γερμανούς σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλουν αυτή την γερμανοκρατούμενη Ευρώπη, αλλά θέλουν μια ευρωπαϊκοποιημένη Γερμανία που δυστυχώς η Μέρκελ δείχνει έντονα φασιστικά στοιχεία υπέρ της γερμανοκρατίας. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση θα έχουμε σοβαρά προβλήματα μεταξύ στη ρήξη Αμερικανών και Γερμανών. Άρα η επίσκεψη Σαμαρά για μένα γίνεται χωρίς ούτε πολύ να αποδώσει κάτι φοβερό. Τώρα οι ΗΠΑ είναι στο Διεθνές Πνευματικό Ταμείο και για μια ακόμα φορά ψηφίσανε να δοθεί η δόση. Ας πούμε, δεν ξέρω και αν θα είναι και η τελευταία αυτή από πλευράς Διεθνούς Πνευματικού Ταμείου, ότι υπάρχουν προβλήματα μέσα, όπως φαίνεται από τις θέσεις της κυρίας Λαγκάρντ. Κατόπιν τούτου, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν βγάζει κάτι η επίσκεψη και του Αβραμόπουλου και του Σαμαρά. Από εκεί και πέρα, στην προηγούμενη περίπτωση, η χώρα νομίζω θα μπορούσε να είχε καλύτερη σχέση με τους Αμερικανούς και να μην ήταν υπάλληλος, να μην ήταν εντολοδόχοι Γερμανών εδώ, να μην ήταν ούτε πολύ αυτοί οι οποίοι εκτελούν ούτε πολύ τον ελληνικό λαό κατά εντολή της Μέρκελ. Εγώ είμαι υπέρ της πολυδιάστατης διπλωματίας και κυρίως με τους Αμερικανούς, αλλά και με τις ανερχόμενες οικονομίες όπως είναι η Βραζιλία, όπως είναι η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία. Πρέπει να παίξουμε ευρύτερα ρόλο και να μην είμαστε κολλημένοι στους Γερμανούς, γιατί αυτό έχει ήδη γκρεμίσει τον ελληνικό λαό σε απίστευτες καταστάσεις. Κύριε Δρουγό, πριν τις γερμανικές εκλογές ή μετά βλέπετε εκλογές για την Ελλάδα? Λογικά μετά τις γερμανικές εκλογές, γιατί αυτή εδώ η κυβέρνηση ούτε λίγο ούτε πολύ δεν κάνει τίποτα άλλο από το να προσπαθεί να αντέξει μέχρι την 22 Σεπτεμβρίου. Να μην χαλάσουμε ούτε λίγο ούτε πολύ, να το πω σε απλά ελληνικά. Μήπως θα ήταν η κατάλληλη στιγμή πριν τις γερμανικές εκλογές να διεκδικήσουμε. Εγώ έχω πει αγαπητή Βίκη εκλογές χθες. Όχι, και συνεχώς και τη σελίδα μου στο Facebook αλλά και στα sites μου, αυτή τη στιγμή τονίζω ότι πρέπει να έχουν γίνει εκλογές. Η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια άλλη διακυβέρνηση, χρειάζεται μια άλλη μορφή και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον πάντα να αποφασίζει ο αφέντης λαός για αυτά. Γιατί στην προηγούμενη περίπτωση ένα 15-16% που έχει η Νέα Δημοκρατία και ένα 2-3% που μαζεύει, άντε 4% το Πασόκ, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κάνουν σταθερή κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται κόντρα σε δυσαρμονία με τη λαϊκή πλειοψηφία.
Και συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, εκτιμώ ότι το συντομότερο δυνατόν εκλογές. Αλλά επειδή βλέπω ότι αυτοί εδώ κάνουν άμυνα, ενώ οι δικοματικοί, αφού το έφυγε και ο Κουβέλης και η Δημάρ, κάνουν άμυνα για να κρατήσουν τα πράγματα. Φάνηκε την επίσκεψη Σόιμπλε από θεωρητικολογίες ότι πάμε καλά, ενώ πάμε κάθε μέρα και χειρότερα, ότι βυθιζόμαστε και εγώ δεν ξέρω πού. Αυτή τη στιγμή, νομίζω, μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα προσπαθήσουν να κρατήσουν. Από εκεί και πέρα, για μένα, οποιαδήποτε μέρα είναι πολύ πιθανή να έχουμε μέσα στο φθινόπωρο εκλογές. Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να συνεχίσει, διότι είναι η κυβέρνηση η οποία πλέον δεν στηρίζεται σε μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Έχει ξεφύγει, κάνει πράγματα τα οποία δεν έχει δώσει εντολή ο αφέντης λαός. Και εφόσον δεν έχει δώσει εντολή, αυτή τη στιγμή αυτοί εδώ κάνουν πολλά περίεργα πράγματα. Γι' αυτό και νομίζω ότι έπρεπε να είχαν γίνει ήδη εκλογές, όχι να γίνουν αύριο. Τι προσβλέπετε δηλαδή, ότι θα είναι ποια η επόμενη κυβέρνηση, με ποιους? Εγώ πιστεύω ότι η ισχυρή πόλη στην επόμενη κυβέρνηση, όπως δείχνουν τουλάχιστον τα πράγματα, αλλά και αν δει κανείς και από εκθέσεις πρεσβειών κτλ., που δεν επίτηδες συστημικοί δημοσιογράφοι στην Αθήνα δεν θέλουν να τις βγάλουν, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή θα είναι αυτοί οι οποίοι θα ανεβάσουν τα ποσοστά. Εκτιμώ ότι εκ των πραγμάτων, αν και υπάρχουν δυσκολίες, μια κυβέρνηση υπό τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πιθανότητα, στην οποία μέσα εκεί και άλλα αντιμνημονιακά κόμματα δεν τα αποκλείω να ενταχθούν. Παράδειγμα, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, παρά τις διαφορές που έχουν στα εθνικά θέματα του Πάνου Καμένου. Δεν ξέρω τι θα μείνει από τη Δημάρ του Κουβέλη, γιατί έχει πέσει σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Αλλά πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα. Πάντως δεν μπορεί να είναι μια κυβέρνηση που να είναι μέσα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι κυβερνάνε τόσα χρόνια και έχουν φέρει τη χώρα αυτή στη μεγαλύτερη παρακμή από μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Ίσως και εφάμιλη. Κατόπιν τούτου, νομίζω αυτή στιγμή, παράλληλα, τουλάχιστον δείχνει ότι οι τάσεις Χρυσής Αυγής, αυτό και από γκάλοπ τα οποία έχουν, ας πούμε, ας τα δεχτούμε, έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά και από άλλες πηγές οι οποίες έχω, ασφαλώς η αυσμή αυξήσει δυναμικά τα ποσοστά της, να λέμε τα πράγματα καθαρά. Αλλά πιστεύω ότι είναι μια κυβέρνηση στην οποία, όσο και αν φαίνεται περίεργο, λογικά παρά τις αδυναμίες οι οποίες πιθανόν εμφανίζονται, είναι μια κυβέρνηση με επικεφαλής σαν κύριο κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο περιμένω και γύρω στο 25-27%. Θα έχει τόσο αυξημένο το ποσοστό του, δηλαδή. Όταν γίνουν εκλογές, βέβαια, έτσι. Όταν γίνουν εκλογές, θα υπάρξει και πόλωση κτλ. Και νομίζω ότι χάνει ο Κουβέλης σημαντικά. Δηλαδή, βλέπω και από προσωπικούς φίλους εδώ και στην Αθήνα κτλ. Που ήταν με τη Δημάρ, έχουν απογοητευτεί. Οπότε, λογικά, δεν μπορεί να πάει στο Πασόκ του Βενιζέλου τώρα, το οποίο είναι ουσιαστικά συνδράμει στην εθνική καταστροφή. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, πιθανότατα να κινηθούν προ ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και αν είναι, τα φέρνουν κάποιοι στο 20-21%, εκτιμώ αυσμή ότι είναι τόσο συστημικές αυτές οι δημοσκοπήσεις που ας μην δίνει σημασία κανένας. Καθαρά τα κόμματα που θα πάρουν απάνω είναι σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή. Και η Χρυσή Αυγή, πού τη βλέπετε, κύριε Δρουβό? Εγώ λογικά τη βλέπω γύρω, προσωπική μου εκτίμηση και με όσους έχω συζητήσει, αλλά και με ανθρώπους και από ξένες πρεσβείες, γύρω στο 13-15%. Και αυτό το 18 οποίο... με 20 που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, πού πιστεύετε? Δεν το δέχεστε. Το 18 με 20 το βλέπω σε αυτή τη φάση, σαφώς, ας πούμε, πολύ δύσκολο. Αλλά ένα 13-15%, το οποίο σημαίνει διπλασιασμό, είναι, κοιτάξτε, αυτό το πράγμα είναι σοβαρά. Είναι διπλασιασμό τη προηγούμενη. Άρα θα έχει ενεργό δράση. Ασφαλώς, μα τώρα νομίζω ασφαλώς δεν το συζητάμε, διότι έχουν δημιουργηθεί μια κατάσταση και στον ελληνικό λαό. Μην ξεχνάμε, ο κόσμος είναι απογοητευμένος από όλο αυτό το σύστημα, από το 1974 και μετά, το οποίο ούτε ούτε πολύ είναι πολιτικάντικο, ρουσφετολογικό, ανενεργό ή εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και τίποτα παραπάνω, συγκεκριμένες οικογένειες. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, άρα χρειάζεται μια άλλη πολιτική. Τούτο δεν σημαίνει βέβαια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και αυτά που λένε, αυτά δεν γίνονται τώρα. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε θέματα κοινωνικά, σε θέματα πρακτικά, σε θέματα κατανόησης του πολίτου, στο θέμα του ελαχίστου μισθού, στο γεγονός των δανείων που οι άνθρωποι είναι σε χάος και υπάρχει κίνδυνος ακόμα και την πρώτη νέα τους να έχουμε και πλησιριασμού στην πρώτη κατοικία. Ναι, όλα αυτά τα πράγματα να πούμε, πρέπει να γίνουν πρακτικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια σαφώς πιο φιλολαϊκή πολιτική και απεξάρτηση της Γερμανίας από τους Βερολινέζους και Βρυξελιάνους τοκογλύφους. Διότι αυτή τη στιγμή, εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα, έχουμε γίνει υπάλληλοι που μου θυμίζουν κυβερνήσεις Τσολάκογλου της ηλικατοχής από τα ναζιστικά στρατεύματα. Μόνο που ο πόλεμος τώρα δεν είναι στρατιωτικός, αλλά είναι οικονομικός. Όπως ακριβώς τουλάχιστον φαίνεται από το γεγονός ότι είμαστε υπό κάτω από οικονομικές πιέσεις και δικτατορίες. Της Μέρκελ εννοώ. Και για να κλείσω, κύριε Δρουγό, γιατί σας κούρασα με όλες τις ερωτήσεις. Όχι, χαρά μου, αγίμουν, να είστε καλά. Ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην Κύπρο, πιστεύετε, όσον αφορά το σχέδιο ΑΝΑΝ? Κοιτάξτε, μετά τις υποχωρήσεις Αναστασιάδη στο θέμα της, ας πούμε, γενικώς του χάους, του οικονομικού, παρουσιάστηκε προδημήνου, και μετά το γεγονός ότι ο Αναστασιάδης δεν είναι πλέον, γι' αυτό είναι στην ίδια μορφή με Σαμαρά, ότι δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ δεν φέρει μαγειρή στη γερμανοκρατούμενη Ευρώπη,
Ούτε λίγο ούτε πολύ, αυστηνή δεν αποκλείω να επανέλθει το υπό κάποιαν άλλη μορφή, όχι βέβαια με τον Σερ Χάνι όπως ήταν το 2004 ή με τον Κόφι Άναν, αλλά πιθανότητα με τον Αυστραλό διαμεσολαβητή ή διαμεσολαβητές εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, κάποιες αλλαγές στο συγκεκριμένο σχέδιο να μας τελεάσουν, ας πούμε, τους Ελληνοκύπριους, τα είχαμε επιστροφή ευρύτερης περιοχής της αμοχώς του ή κάποιων φυλάκων όπου θα μπορούσαν οι Τούρκοι να κάνουν υποχωρήσεις. Για μένα το θέμα αυστηνή εδώ, του Κύπρου ήδη εδώ 39 ολόκληρα χρόνια δεν έχει λυθεί. Έχω πει ότι μαζί με το Παλαιστινιακό, το οποίο είπαν ότι είμαι ένθερμος υποστηριχτής του Παλαιστινιακού κράτους και της δημιουργίας του, το Κυπριακό πρέπει να επιληθεί. Και φυσικά όταν ο Τούρκος έχει μπει μέσα με στρατό και με μπότες και με 11ο κατοχικό σώμα στρατού, υπ' αυτές τις συνθήκες βλέπω πολύ δύσκολα με ειρηνικούς τρόπους οι Τούρκοι να φύγουν. Άρα η εκτίμησή μου είναι αυστηνή ότι επειδή η Κύπρος έχει μπει σε νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, επειδή έχουμε και τη σχέση με το Ισραήλ της Κύπρου, επειδή έχουμε την έξαρση του εμφυλίου πολέμου στη Συρία για τρίτη χρονιά, έχουμε αραβική άνοιξη σε εκτροπή, όπως εμφανίζεται στην Αίγυπτο με την παρέμβαση του στρατού υπό τον Αλ-Σίσι, τον στρατηγό, όλα αυτά δημιουργούν μια νέα κατάσταση, δηλαδή Τουρκία, Λίβανος, Συρία, Ισραήλ, Ανατολική Μεσόγειος και για εμάς, η οποία είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Και πάνω σε αυτά νομίζω ότι θα πιέσουν την Κύπρο, δυτική και κυρίως οι Βρετανοί, ίσως και οι Αμερικανοί, αλλά και η Γερμανία, ακόμα πιο πολύ που έχει επιρροή στον Αναστασιάδη, να υποχωρήσει σε τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να δείξει καμία άλλη υποχώρηση. Εδώ είναι θέμα κατοχής και όσο και το λέμε 39 χρόνια, δεν πρέπει να υποχωρήσουμε με τίποτα. Διότι ούτε λίγο ούτε πολύ και ο Παλαιστινιακός λαός τόσα χρόνια έχει κάνει αγώνα και ίσως τώρα κάπως να δικαιωθεί κάπου. Αλλά και οι Κύπροι, επειδή πρέπει κάποια στιγμή να δικαιωθούν, δεν πρέπει να υποχωρούν σε επικίνδυνα, θα λέει κανείς, κασανδρικά και να μην το πω και γενικώς κερκόπορτες για τον ελληνισμό, σχέδια τύπου Ανάν. Πρέπει να είμαστε σκληροί και συμμετοχή. Αλλά θέλει και σκληρή η πολιτική από την Ελλάδα. Γιατί αυτή εδώ πέρα μέσα δεν νομίζω ότι κάνουμε την κατάλληλη πολιτική απέναντι στους Τούρκους, έστω και αν είμαστε σε χαόδη οικονομική κατάσταση. Γιατί και οι Τούρκοι φοβάνται, γιατί και αυτοί έχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα και με τους Αρμένιους και με τους Σύρους και στο γενικώς και με το Ιράκ και με το Ιράν. Άρα νομίζω ότι είμαστε στη τραγική κατάσταση εμείς, αλλά μην φανταστούμε και οι Τούρκοι είναι στην καλύτερη τους. Άρα νομίζω ότι στην προηγούμενη περίπτωση θα πρέπει να ήταν πιο σκληρή, πιο δυναμική η εθνική μας πολιτική στα εξωτερικά και αμυντικά θέματα. Κύριε Δρούγο, κύριε, ευχαριστώ. Και εγώ να είστε καλά, Βίκυ, ευχαριστώ. Ότι επειδή είμαι καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Γεια σας, να είστε καλά. Ακούσατε, κύριε Βογιατζή, όλα αυτά που συζητήθηκαν, όλες αυτές οι ερωτήσεις βασικά, οι δικές μου και όχι μόνο. Τι έχετε να πείτε εσείς για το θέμα των Αλβανών που έθεσα λίγο πριν με τον κύριο Δρούγο. Πρώτα απ' όλα για το θέμα των Αλβανών. Φυσικά έχει και σχέση στην όλη υπόθεση και ο Ουτσεκά. Διότι εδώ και χρόνια εμείς αναφερόμαστε ότι όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες, οι λαθροέπικοι Αλβανοί, ουσιαστικά είναι ένας συνταγμένος στρατός που κάποια στιγμή μπορεί να ξεσηκωθεί και υπάρχουν αρκετές καταγγελίες και εδώ στην Καβάλα ότι υπάρχουν κρυσφύγετα με όπλα, τα οποία φυσικά τα μεταβιβάζουμε και στην αστυνομία, αλλά από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν ενδιαφέρεται καν να ελέγξει τέτοια πράγματα. Απλά αυτή τη στιγμή αυτά βγαίνουν στο προσκήνιο και ενδιαφέρονται και τα ΜΜΕ να παίξουν τέτοια θέματα. Γιατί βλέπουν τη δημοσκοπική άνοδο της Χρύσης Αυγής, οπότε προσπαθούν να τα φέρουν στο προσκήνιο και να τα εκμεταλλευτούν και τα άλλα κόμματα. Όπως και γνωρίζετε, ο υπουργός Προπόου, όπως τον αποκαλούμε εμείς, ο κύριος Δένδιας, μετέβηκε κιόλας στην περιοχή των επιχειρήσεων για να αποδείξει ότι ασχολείται τέλος πάντων με αυτή την. Με την υπόθεση. Εμείς στο πρόγραμμά μας προτείνουμε να δημιουργηθεί μια νέα ειδική μονάδα με βαρύ οπλισμό για να μπορεί να ασχολείται με τέτοιες υποθέσεις και τέτοια προβλήματα που από εδώ και πέρα θα είναι πολύ συχνά στην κοινωνία μας. Διότι από τη στιγμή που ανοίξαμε τις πύλες μας στους λαθρομετανάστες, αυτό είναι το επόμενο επακόλουθο. Μαζί αυτοί φέρουν και προβλήματα από τις δικές τους κοινωνίες. Να κάνουμε, θα ξαναεπιστρέψουμε για λίγο για πριν το κλείσιμο, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα όμως, γιατί κάναμε κατάκριση πολύ του χρόνου και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Η εταιρεία Κούρος είναι μια εταιρεία που διαθέτει 4 καταστήματα σε Καβάλα, Σέρες, Ορεστιάδα και Κόμου Φιλίππων. Πώς αντιμετωπίζει όμως η εταιρεία Κούρος την κρίση? Θα σας μιλήσω απλά. Αυτό που παρέχει η εταιρεία Κούρος είναι βέλτιστο ποιοτικά προϊόν, ασφάλεια στις συναλλαγές και το κυριότερο, μεγάλες προσφορές που ειλικρινά πολλές φορές αγγίζουν τις τιμές κόστος των προϊόντων. Κοιτάξτε αυτή τη μανέμορφη τραπεζαρία με λευκά δερμάτινα καθίσματα, δροσερή και καλοκαιρινή, να ταιριάξει απόλυτα στο χώρο σας. Εργονομική,
τραπεζαρία που μπορεί να αναδείξει το γούστο σας. Κοιτάξτε και αυτό το πανέμορφο μπουφέ. Μόλις 490 ευρώ. Η εταιρεία Κούρος σκέφτεται τους πελάτες της και φροντίζει για αυτούς. Ελάτε στα καταστήματά μας και θα δείτε τις προσφορές μας. Ουζέρι Ταβέρνα Παναούρο επιλέγει και προτείνει. Λοντέσα, είδη μακιγιάς, η ειδικότητά μας. Λοντέσα, είδη μανικιούρ πεντικιούρ, η αιμονή μας. Λοντέσα, Λοντέσα, η ιδανικότερη επιλογή για κάθε επαγγελματία σε ατελείωτη ποικιλία. Βαφές μαλλιών, προϊόντα περιποίησης και θεραπείας μαλλιών, εξοπλισμοί και αξεσουάρ κομμωτήριων, κέντρων αισθητικής και σπα. Σε εμάς θα βρείτε οτιδήποτε χρειαστείτε. Λοντέσα, Λοντέσα. Πώληση χονδρική για επαγγελματίες αλλά και λιανική για ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3, δεύτερο στενό μετά τη ΔΕΗ. Η Λοντέσα είναι ανοιχτά από Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί μέχρι 4.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 2510-247-500. Όταν κάθε ευρώ μετράει, μετρήστε ποικιλία, μετρήστε ποιότητα και ελάτε στο σούπερ μάρκετ Λατσούλης. Εδώ η αξιοποίησή σας μετράει. Ό,τι θέλετε, στις τιμές που θέλετε. Επόμενα προϊόντα, ασυναγόμαστε τιμές. Σούπερ μάρκετ Λατσούλης. Στη σκάλα Ραφωνίου Θάσος. Τηλέφωνο 25-93-081-453. Σούπερ μάρκετ Λατσούλης. Η οικονομία έχει άνομα. Χτυπάμε τις τιμές. Σε μια εποχή που όλοι κάνουν περικοπές, εμείς κάνουμε παροχές. Με 400 ευρώ προκαταβολή και 4 μηνιαίες δόσεις των 100 ευρώ, μετατρέπουμε το αυτοκίνητό σας σε υγραριοκίνητο. Στην ουσία, κάνετε μετατροπή με 400 ευρώ. Γιατί τα άλλα 100 θα τα δίνετε σε βενζίνη. Το σκέφτεσαι ακόμα? Βάλε γκάζι να μην σε νοιάζει. Τηλεφώνησε τώρα. Θα μας βρείτε στην διασταύρωση Ξηροποτάμου. Ακούς την απόλαυση. Ακούς την απόλαυση. Γεύεσαι την ομορφιά της φύσης. Την ομορφιά της... Μυρίζεις την άβρα της χαλάρωσης. Αγγίζεις τη μαγεία της γεύσης. Βλέπεις τον παράδεισο. Καφέ ρέστοραν Πηγές του Παραδείσου. Μια ξέχαστη εμπειρία που αναστατώνει τις αισθήσεις. Ένας υπέροχος μαγευτικός χώρος με φόντο το απέραντο πράσινο και μουσική υπόκρουση τα κρυστάλλινα νερά. Κρυστάλλινα νερά. Και με μια παραδεισένια παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πηγές του Παραδείσου. Πηγές του Παραδείσου. Η εναλλακτική πρόταση για καφέ ή ποτό. Η δελεαστική επιλογή για ένα ξέχαστο γεύμα. Ανοιχτά κάθε μέρα όλο το χρόνο στις πηγές του Δήμου Δοξάτου. Τηλέφωνο 6984-616189. Πηγές του Παραδείσου. Εμπειρία που αναστατώνει τις αισθήσεις. Live on
για πρώτη φορά σε 10 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Ιωάννη, Λάρισα, Πάτρα, Ρόδος, Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Καβάλα, Χαλκιδική, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη. 10 χρόνια, 10 πόλεις. 10 χρόνια, Νίκος Βέρτης, Live. Ετοιμάσου να ζήσεις την εμπειρία. Smart. Εδώ μιλάμε για πραγματικές εκπτώσεις. Γυναικεία όλα στη μισή τιμή. Φορέματα από 28 ευρώ, 14 ευρώ. Μπλούζες από 17 ευρώ, 8,5 ευρώ. Σόρτς από 20 ευρώ, 10 ευρώ. Κάπρι από 19 ευρώ, 9,5 ευρώ. Και στα ανδρικά εκπτώσεις έως και 70%. Μπλούζες από 12 ευρώ, 6 ευρώ. Βερμούδες από 27,5 ευρώ, 12 ευρώ. Παντελόνια από 49 ευρώ, 14,90. Πουκάμισα από 39 ευρώ, 14,90. Κοστούμια τώρα όλα 59 ευρώ. Όλα τα επώνυμα αρώματα, τσάντες και αξεσουάρ μείον 40%. Τέτοιες εκπτώσεις μόνο στο Smart. Στο κέντρο της πόλης, απέναντι από τη Δημοτική Αγορά. Γατάκια. Εδώ κοντά σας, τελευταίο μέρος. Κύριε Βογιατζή, τι έχετε να κάνετε από εδώ και στο εξής ως Χρυσή Αυγή? Γιατί από ό,τι ακούσαμε και τον κύριο Δρούγο, δεν πιστεύει. Αναλύσεις, οι δημοσκοπήσεις είναι τελείως διαφορετικά. Είναι απόψεις του καθενός. Ναι. Σεβόμαστε τις απόψεις του. Θα απαντήσω και σε αυτή την άποψη του κύριου, ναι, Δρούγου. 13 με 14% σας έδωσε ο κύριος Δρούγος. Ναι, εμείς πιστεύουμε ότι τα πραγματικά μας ποσοστά είναι πολύ περισσότερο. Αγγίζουν ίσως και το 25%. Ναι. Φυσικά όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις παραγγέλνονται από κάποιους. Και συνήθως αυτές οι δημοσκοπήσεις παραγγέλνονται είτε από το κυβερνό κόμμα ή από το δεύτερο κόμμα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.
Οπότε εμείς λέμε ότι από τη στιγμή που παραγγέλλονται, αυτοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των αφεντικών τους, αυτών που παραγγέλνουν και αγοράζουν ουσιαστικά τις δημοσκοπήσεις. Οπότε είναι λογικό να τους δείχνουν και ανεβασμένους. Εμείς πιστεύουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ κάτω από το 20, 19, μισό, 21, δεν ξέρω πόσο τους δίνουν τελευταίες. Εμείς πιστεύουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 15, ίσως και πιο κάτω, και θα έχει και περισσότερες απώλειες με τα καινούργια μέτρα που έρχονται. Το καινούργιο, το τελευταίο πολυνομοσχέδιο έχει ψηφιστεί. Σε λίγο καιρό έρχονται και τα καθαριστικά της εφορίας και το κλάμα θα αρχίζει να, είναι, ναι. να πέφτει πολύ κλάμα με τα καινούργια καθαριστικά. Το 14 θα περιμένουμε να δούμε τα καινούργια καθαριστικά με τους καινούργιους νόμους του φορολογικού, τα οποία θα είναι ακόμα πιο δύσκολα για τον Έλληνα. Και είναι πολύ σημαντικό, ένα στοιχείο που δεν λαμβάνουν πολλές δημοσκοπήσεις υπόψη τους είναι ότι νομίζουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ψηφοφόρων μας είναι αγανακτισμένοι. Δεν είναι πλέον αγανακτισμένοι οι Έλληνες, το είπα και πριν, είναι συνειδητοποιημένοι Έλληνες, οι οποίοι αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι μόνο η αλλαγή της νοοτροπίας μας θα φέρει αποτέλεσμα. Και ως παράδειγμα θα αναφέρω την Άνδρο, η οποία είναι ένα νησί, αυτό είναι από άρθρο της εφημερίδας στο Βήμα, στην οποία την Άνδρο υπάρχουν αρκετοί μετανάστες Αλβανοί, οι οποίοι συμβιώνουν πάρα πολύ καλά με τους κατοίκους του νησιού, δουλεύουν στο νησί, και όμως τα ποσοστά μας είναι 15%, οι Αλβανοί δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα, είναι νόμιμοι, και όμως εκεί φαίνεται μια πολύ μεγάλη αύξηση του ποσοστού μας από το 4% στο 15% με την τελευταία δημοσκόπηση. Οπότε δεν είναι ένα φαινόμενο που είναι αφορά τον αγανακτισμένο Έλληνα που ψάχνει να βρει ένα τρόπο εκτόνωσης. Είναι ένα φαινόμενο, ένα εθνικιστικό φαινόμενο που αρχίζει ο Έλληνας να καταλαβαίνει και να συνειδητοποιεί ποιο είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι το σάπιο πολιτικό σύστημα και η νοοτροπία μας. Που μετά το 1974, δηλαδή μετά τη μεταπολίτευση, μπήκαμε σε αυτό το τρυπάκι της ανταλλαγής. Βάλεμε στο δημόσιο, βάλεμε στο Δήμο για να σε ψηφίσω. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πολλά πρέπει να αλλάξουν, κύριε Βογιατζή. Θα δούμε τι θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια. Όπως και να έχει, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Της πρόσκλησής μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Βογιατζή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας συνέχεια. Η εταιρεία Κούρος είναι μια εταιρεία που διαθέτει 4 καταστήματα σε Καβάλα, Σέρες, Ορεστιάδα και Κόμβου Φιλίππων. Μετά από 11 χρόνια δυναμικής παρουσίας στον χώρο του επίπλου και με 40.000 ευχαριστημένα νοικοκυριά στο πελατολόγιο της, η εταιρεία Κούρος έχει αποκομίσει ήδη την εμπειρία ώστε να μπορέσει να ικανοποιήσει τους πελάτες της. Φροντίδα μας να επιλέγουμε έπιπλα με σύγχρονο design και προσιτές τιμές, αλλά και βέλτιστη ποιότητα. Φιλοσοφία μας να εξυπηρετήσουμε και το πιο απαιτητικό πελάτη. Αυταπόδεικτο και η αποκλειστική αντιπροσώπευση της εταιρείας Stigbal, μία από τις 5 μεγαλύτερες εταιρείες στην κατασκευή επίπλων παγκοσμίως. Η εταιρεία Κούρος είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος. Πώς αντιμετωπίζει όμως η εταιρεία Κούρος την κρίση? Θα σας μιλήσω απλά. Η εταιρεία Κούρος είναι μια καλά οργανωμένη εταιρεία. Οι άνθρωποι της συνεργάζονται αρμονικά με κοινό στόχο